Καλημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλημέρα. Τον Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Το πρόσωπο των ημερών, έτσι κι αλλιώς, λόγω και προϋπολογισμού και όχι μόνο, αλλά και το πρόσωπο γενικότερα, θα έλεγα, και σε μια κρίση, πάντα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί καλείται να βγάλει πολλά κάστανα από τη φωτιά, κύριε Υπουργέ. Χθες έγινε μια ανακοίνωση πολύ σημαντική. Και σε αυτήν την υγειονομική κρίση. Και σε αυτή. Είχαμε και μια δεκαετία πίσω, έτσι κι αλλιώς, που τράβηξαμε τα πάνδυλα. Πάμε λοιπόν στα φρέσκα τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική ρύθμιση για τους επιχειρηματίες. Το κούρεμα κατά 80% του ενοικίου. Να δούμε λίγο λεπτομέρειες. Ποιους αφορά, πόσους αφορά αυτό και ποιες περιοχές της οικονομίας. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Καταρχήν, οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κυβερνητική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Ναι. Ανεξαρτήτως αν αυτές λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων, ναι. Οι επιχειρήσεις εστίασης, ναι. Ανεξαρτήτως αν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, ναι. Οι επιχειρήσεις του κλάδου πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια και επίσης εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα καταλύματα, τα τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών. Άρα όλες αυτές οι επιχειρήσεις δικαιούνται έκπτωση ενοικίου στο 80%. Σωστά. Και θα και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Και οι ιδιοκτήτες που διαμαρτύρονται θα πάρουν πίσω το 60. Θα ουσιαστικά, για να το πω πολύ πιο απλά, η κατανομή του βάρους σε αυτή την φάση των δύο μηνών θα είναι 60% το κράτος, 20% ιδιοκτήτης και 20% αυτός που χρησιμοποιεί το χώρο. Τώρα, κύριε Σταϊκούρα, αν αλλάξει κάτι... Τα νομικά πρόσωπα τα αφορά αυτό? Προς το παρόν δεν έχουμε αναλάβει καμία πρωτοβουλία για τα νομικά πρόσωπα. Γιατί και αυτοί χάνουν τεράστια ποσά, όπως ξέρετε. Έχασαν και στην πρώτη φάση που δεν τους αφορούσε ούτε το 40, δεν τους αφορά ούτε τώρα, λέτε. Το αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά προσπαθούμε κάθε φορά να εξαντλήσουμε και τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία. Άρα, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται και θα πληγούν πολύ τις επόμενες ημέρες. Κύριε Σταϊκούρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, αλλά θα αξιολογηθεί. Θα το εξετάσετε λοιπόν και για τα νομικά πρόσωπα. Τώρα, για τις επιχειρήσεις αυτές, αν αλλάξει κάτι μέσα στο επόμενο διάστημα και αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και κάποιες αυτές ανοίξουν και λειτουργήσουν κανονικά, ας πούμε μέσα στον Ιανουάριο, θα δοθεί αυτή η επιδότηση του ενοικίου, αυτή η έκπτωση του ενοικίου ούτως ή άλλως, ακόμα και αν κάτι αλλάξει και ανοίξουνε? Ναι, θα δοθεί ούτως ή άλλως. Είναι ανεξαρτήτως των υγειονομικών επιλογών την επόμενη περίοδο. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πρέπει να τις στηρίξουμε τις επιχειρήσεις ακόμα και στα πρώτα βήματά τους όταν ανοίξουν. Και εύχομαι οι αποφάσεις να είναι τέτοιες που να υποστηρίζονται από τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, που να ανοίξουν επιχειρήσεις και να λειτουργήσουν. Λεφτά υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει μια πολύ... Άκουσα τον Παπανδρέου, έχω θυμήθηκες. Άκουσα αυτό που λέτε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μια πολύ ορθολογική και νοικοκυρεωμένη χρήση των ταμιακών διαθεσίμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε, για όσο κρατήσει η ελληνική κρίση, αυτή η κρίση που έχει όμως παγκόσμια χαρακτηριστικά, να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Άρα ναι, έχουμε τις δυνατότητες να βοηθήσουμε την κοινωνία για όσο χρειαστεί. Και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ ως ελληνική για κοινωνία. Ακόμα και για ένα τρίτο lockdown, ένα τρίτο απογορευτικό, κύριε Σταϊκούρα, αν αυτό χρειαστεί μακριά από εδώ. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάντα ένα βασικό σενάριο με το οποίο λειτουργεί, αλλά πάντα είμαστε έτοιμοι και για ακραία σενάρια. Mm-hmm. Άρα, για οποιαδήποτε ορθή επιλογή λαμβάνει η κυβέρνηση στο υγειονομικό πεδίο, είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε. Ρίχνουμε πόρους στην οικονομία, αλλά κρατάμε και εφεδρείες και για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κανένας δεν γνωρίζει με ακρίβεια την έκταση του προβλήματος. Τους εργαζόμενους τους αφορά, κύριε Υπουργέ, αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που σου λέει, εντάξει, ο ιδιοκτήτης έχει αυτό το κέρδος, το κούρεμα του ενοικίου. Χιλιάδες εργαζόμενοι. Καθίστε μισό λεπτό. Πάμε στους εργαζόμενους. Καταρχήν, στους εργαζόμενους, ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνουν σε ένα καθεστώς, εάν είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, γιατί όταν μιλάμε για τις κλειστές, πρέπει να κάνουμε και πλέον. Υπάρχουν οι αναστολές. Ναι. Οι αναστολές καλύπτουν σε αρκετούς εργαζόμενους. Ξέρετε πολύ καλά ότι η δομή της εργασίας στην Ελλάδα είναι περίπου μισό-μισό μεταξύ πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης. Ναι. Καλύπτονται ικανοποιητικά. Επίσης, καλύπτουμε πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ονομαστικού μισθού, με ό,τι έχει να κάνει αυτό με τα συντάξιμα χρόνια. Mm-hmm. Επίσης,
καλύπτουμε κομμάτι των ενοικίων. Θυμίζω ότι υπήρχε ήδη ισχύει το 40%. Αυτό θα συνεχιστεί και για το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό θα συνεχιστεί κανονικά για τους εργαζόμενους. Στο 40 πάλι, δεν θα ανέβει. Για πρώτη κατοικία. Γιατί ο σκοπός τώρα είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, οι οποίες έχουν κλείσει. Βάζοντας περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα, ο σκοπός αυτή τη στιγμή το δίμηνο είναι η μικρή επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί. Τώρα, να πάμε λίγο στο κούρεμα των χρεών που εξετάζει. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και ακούστε χθες στη Βουλή και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει καλύψει πλήρως τις απολαβές των εργαζομένων. Mm-hmm. Καμία χώρα στην Ευρώπη. Οι περισσότερες έχουν αφήσει ελεύθερες απολύσεις. Εμείς τουναντίον οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι συνδεδεμένο με διακράτηση θέσεων απασχόλησης. Απαγόρευση των απολύσεων. Εμείς καλύπτουμε και μερική απασχόληση και πλήρη απασχόληση. Πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν το καλύπτουν αυτό. Mm-hmm. Και τρίτον, εμείς παίρνουμε πάνω μας το βάρος της αμοιβής του εργαζόμενου, ενώ στο εξωτερικό έδωσα χθες χαρακτηριστικά παραδείγματα 10 χωρών που ο επιχειρηματίας πληρώνει κομμάτι του κόστους. Άρα εδώ κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, τηρουμένων των αναλογιών, προκειμένου να καλύψουμε αυτό. Μάλιστα, και κλείνω με τη μισή πρόταση, μην με ρωτήσετε το επόμενο, mm-hmm. ό,τι άλλο θέλετε. Αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Eurostat ότι στους χαμηλόμισθους έχουμε την δεύτερη μεγαλύτερη αναπλήρωση στην Ευρώπη του μισθού τους μετά τη Γαλλία. Μα εδώ ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι είμαστε 17η, 19η. Είμαστε από τους χειρότερους, λέει, στην Ευρώπη των 27. Για ποιο θέμα, γιατί είπε πολλούς δείκτες, αλλά απέδειξε. Είπε ότι είμαστε ουραγοί στην οικονομική στήριξη σε ό,τι αφορά την. Εντάξει, είπε ότι απέτυχε η κυβέρνηση διαχείριση της πανδημίας. Και ότι τα 24 δις, λέει, που λέτε, που διατείνεστε, πως μοιράσατε στην αγορά, ότι δεν τα βλέπει, λέει, πουθενά. Και ότι αν βγεις να ρωτήσεις, λέει, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ωραία. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Απέδειξα με μια σειρά από πίνακες χθες. Που είναι στη διάθεσή σας. Τους είδαμε, ότι η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Ούτε καν στο θέμα της κάλυψης των απολαβών των εργαζομένων. Μόλις σας είπα ότι στους χαμηλόμισθους έχουμε την τρίτη καλύτερη επίδοση. Αυτό το 17ο που είπε ο κύριος Τσίπρας αφορά στην οικονομία μας. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη θέση ως οικονομία στην Ευρώπη. Αν μπορώ ένα ερώτημα για να είναι ξεκάθαρο. Σας κάλυψα το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι πώς πάμε σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Το πρώτο είναι οι απολαβές. Το δεύτερο είναι η θέση απασχόληση. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, έχουμε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην διακράτηση θέσεων απασχόληση. Αυτό οφείλεται στο ότι νομοθετήσαμε τη σύνδεση των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη διατήρηση θέσεων απασχόληση. Άρα, νομίζω ότι στην αγορά εργασία έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πάμε τώρα στα μέτρα. Καταρχήν, ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση και είναι αλήθεια εν μέρη ότι η Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο είχε την πιο βαθιά ύφεση στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στο εννιάμηνο. Είμαστε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πράγματι στο τρίτο τρίμηνο είχαμε την χειρότερη επίδοση. Μάλιστα. Αλλά δεν έψαξε πού οφείλεται αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πού οφείλεται? Οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Mm-hmm. Είχαμε μείωση των εισπράξεων κατά 80%. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός ήταν 13%. Άρα εδώ να πάμε και για να το τρέξουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Όχι, να μας πείτε και τι σχεδιάζετε, άρα αφού από τον τουρισμό έρχεται το ζήτημα, το πρόβλημα, τι μέτρα στήριξης ετοιμάζετε και για τον τουρισμό. Μόλις σας ανέφερα ορισμένα από αυτά. Ναι. Σήμερα μάλιστα μίλησα με τους κλάδους του τουρισμού προκειμένου να είναι σίγουροι ότι σε αυτά τα μέτρα για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, γιατί υπάρχει και ο χειμερινός τουρισμός, καλύπτονται αυτές οι επιχειρήσεις και καλύπτονται. Ο οποίος δεν άνοιξε καθόλου, έχει ανοίξει πάνω από ένα χρόνο. Απλά μισή πρόταση στο προηγούμενο για να είμαστε πλήρεις. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, πολύ σημαντικό να δεν καλύψαμε πριν από στα πρώτα που είπαμε το θέμα της. Ένα λεπτό. Να μην χάσουμε την επιστρεπτέα, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Λίγο αν μπορούμε να τα τρέχουμε τώρα γι' αυτό. Ναι. Αυτό έπρεπε να το πούμε από την αρχή, λοιπόν. Ελάτε, ναι. Τι θέλετε, τα επιστρεπτέα ή τα μέτρα? Και τα δύο. Τα μέτρα είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Έδωσα συγκεκριμένους πίνακες, έδωσα τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Έδωσα και το Ταμείο της Χώρας. Το είδαμε. Αυτό είναι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, όντως. Πάμε λοιπόν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Έχουν δοθεί φέτος 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα είναι τον Ιανουάριο. Θα καλύπτει και τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες είναι ότι θα είναι κατελάχιστο τα 1.000 ευρώ. Αυτή θα είναι μη επιστρεπτέα και κατά τι ποσοστό? Θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά του 50-50. 50-50. Οι πρώτες, οι 1-2-3. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Παρά τα μέτρα στήριξης, η αγορά φωνάζει και πάρα πολλοί έχουν ζήτημα. Θα πάτε σε κούρεμα χρεών? Ναι ή όχι, το εξετάζετε?
κοιτάξτε, δεν εξετάζουμε τίποτα τέτοιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε κάποια δεδομένα. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πρόσφατες πρωτοβουλίες χθες. Έχουμε ανακοινώσει και από χθες υλοποιείται η νέα πλατφόρμα για να μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες που δεν μπήκαν σε 100 και 120 δόσεις υπό προϋποθέσεις να μπουν. Άρα δίνουμε την δυνατότητα ρυθμίσεων στους πολίτες mm-hmm. που έχασαν ή δεν μπήκαν σε κάποια ρύθμιση. Mm-hmm. Υπάρχουν οι αναστολές από τον Απρίλιο και μετά. Σε λίγο θα φρακάρουμε στις δόσεις, κύριε Υπουργέ. Μου έλεγε το πρωί επιχειρηματίες, πολύ θετικό το μείον 80 που έκανε η κυβέρνηση πράγματι, αλλά εμείς συνεχίζουμε όλους αυτούς τους μήνες να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά. Στο κατάστημα εννοώ. Δημοτικά τέλη και όλα τα υπόλοιπα. Και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις. Τα οποία τρέχουν, λέει, υποχρεώσεις και μας δίνουν δόσεις και δόσεις και δόσεις. Όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν κάποια στιγμή. Καταρχήν δεν τρέχουν όλες οι υποχρεώσεις, ούτε μετατίθενται όλες. Mm. Θέλω να σας πω ότι κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις δεν τις έχουμε μετατίθεται. Πάντως το κούρεμα σε κάποιους, ας πούμε, δεν το εξετάζεται. Είστε σαφείς σε αυτό. Μα δεν εξετάζει καμία χώρα κούρεμα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα στην οικονομία με τα οποία μιλάμε. Mm-hmm. Με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τις αναστολές, τι θα γίνει μετά από 4 μήνες. Mm-hmm. Μετά από 4 μήνες θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχουμε στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Είδατε χθες ότι σε διάστημα 2 εβδομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο, ήρθαμε και πήραμε ως κυβέρνηση νέες πρωτοβουλίες για τα ενίκια. Μάλιστα. Πολύ πιθανό να δείτε νέες πρωτοβουλίες τον Ιανουάριο. Έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετους πόρους το 2021. Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας που προκύπτουν και απορρέουν από την υγειονομική κρίση. Mm-hmm. Τώρα, αναφερθήκατε πριν σε 120 δόσεις. Σχεδιάζεται και κάποια καινούρια ρύθμιση το επόμενο διάστημα? Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν υπάρχει κάτι που θα παίζει. Ρωτάνε για τις αποδείξεις, κύριε Υπουργέ, για το 30%. Αυτό είναι εφικτό με τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, πια να το πιάσει ο φορολογούμενος, ή πρέπει να αλλάξει? Θα δούμε τα στοιχεία στις αρχές της επόμενης χρονιάς και θα τα αξιολογήσουμε. Μπορεί και να μειωθεί δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να πω να προσθέσω κάτι, δεν αλλάζει κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω αν δείτε τα στοιχεία και δεν είναι αυτά που περιμένετε, υπάρχει να μειωθεί αυτό το 30. Κοιτάξτε, έχουμε αποδείξει ότι ανάλογα με τα στοιχεία που βλέπουμε στην πραγματική οικονομία προσαρμόζουμε τις πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα. Άρα είναι ανοιχτό. Αλλά δεν θα αλλάξουμε πολιτικές χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία. Δηλαδή αυτό με τα ενίκια, αν με ρωτάγατε πριν από 15 μέρες, δεν θα μπορούσατε να το πείτε. Αλλά όταν είδαμε την εικόνα που θα έχει η οικονομία τις τελευταίες 10 ημέρες του Δεκεμβρίου, που κάποιες από αυτές μαζεύουν και αρκετό τζίρο, οφείλαμε έγκαιρα να παρέμβουμε. Κατά αντίστοιχο τρόπο, θα παρέμβουμε στο πεδίο της οικονομίας στο επόμενο διάστημα με άμεσα αντανακλαστικά και υπευθυνότητα. Κύριε Σταϊκούρα, είστε αισιόδοξος πως με αυτές τις παρεμβάσεις που κάνετε τώρα εν μέσω πανδημίας θα αποφύγετε να δείτε μαζικά λουκέτα στην αγορά? Μου θέτετε ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν ξέρω την έκταση του προβλήματος. Αυτό που μπορώ να σας πω μέσα από τα στοιχεία που πριν από λίγο σας ανέδειξα, ναι, είναι ότι έχουμε καταφέρει ικανοποιητικά και σε αυτό το πεδίο. Mm-hmm. Αλλά ουδείς μπορεί να ξέρει την έκταση και την ένταση του προβλήματος. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε για να αποφύγουμε δυσμενέστερες εκτιμήσεις και εξελίξεις στην οικονομία. Νομίζω ότι εντός και εκτός χώρας αυτό γίνεται αποδεκτό από όλους. Η ελληνική πολιτεία έχει αποδείξει ότι έχει συνέστηση της ευθύνης, αντιδρά με αμεσότητα, διαχειρίζεται με ευελιξία τις συνέπειες της κρίσης, ενεργεί ψύχρεμα, συγκροτημένα, ναι, αλλά από την άλλη πλευρά δεν τρέφουμε και αυταπάτες. Ναι. Τώρα, η κάτι στο πεδίο της οικονομίας, θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι, το κόστος των περιορισμών στη λειτουργία της δεν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό του, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, και η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή και όχι άμεση. Σχεδιάζεται, εξετάζεται κάτι σχετικά με ακατάσχεια το λογαριασμό των επαγγελματιών? Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι αυτή τη στιγμή. Ρωτάνε οι δικηγόροι αν θα υπάρχει κάποια ρύθμιση για αυτούς. Τα δικαστήρια είναι πρακτικά κλειστά, από ό,τι λένε οι φίλοι εδώ, από την αρχή της καραντίνας. Η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αδύνατη. Τι γίνεται, σχεδιάζεται κάτι, σκέφτεστε κάτι? Όλοι αυτοί οι κλάδοι περιλαμβάνονται και στην τέσσερα επιστρεπτέα, και μάλιστα πάρα πολλοί δικηγόροι βοηθήθηκαν από την τέταρτη επιστρεπτέα και στην πέμπτη επιστρεπτέα. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός χθες με ελάχιστο 1,000 ευρώ, επειδή έχω μιλήσει με δικηγορικούς συλλόγους και με την ένωσή τους, ήταν ένα από τα στοιχεία που ζητούσαν, έτσι ώστε
στην συμπερίληψη της τέταρτης επιστρεπτέας, mm-hmm. να μην υπάρχει ο κίνδυνος mm-hmm. να μην αμυφθούν και αυτοί οι συμπατριώτες. Συνεχίζουν βέβαια να ρωτάνε αν θα υπάρχει ποσό που δεν θα επιστραφεί. Έρχονται συνέχεια μηνύματα για τις επιστρεπτές. Είναι πολύς ο κόσμος που έχει μπει. Θα υπάρχει ποσό στις πρώτες που δεν θα επιστραφεί. Μισό λεπτό, σας απάντησα. Στο 50 αλλά, λέτε. Σας απάντησα, αλλά θα το επαναλάβω. Να, αυτό το μιλάμε για το 2022. Mm-hmm. Μιλάμε για το 2022. Που ούτως ή άλλως στις κοινές πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχει πρόβλεψη για μία επιστροφή ενός ποσοστού ανάλογα με το πώς θα είναι η επιχειρηματικότητα και η οικονομία τότε. Α, μάλιστα. Άρα, κάθε ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό. Ναι, ναι. Κάθε φορά όμως πρέπει να συνεκτιμούμε τα δεδομένα. Τώρα, Δεκέμβριο του 20, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε ως πολιτεία για τον Ιανουάριο του 2022. Σαφές. Μας λένε τώρα ακροατές, κύριε Υπουργέ, πως οι συμψηφισμοί για το πρώτο κύμα για τους ιδιοκτήτες δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει δώσει ανάλυση. Έχει δώσει αναλυτικότατα στοιχεία η ΑΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχει γίνει στην μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Σε αρκετές περιπτώσεις που δεν έγινε, έχει σταλεί προσωποποιημένο μήνυμα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Και σε κάποιες άλλες δεν μπορούσε να γίνει συμψηφισμός, διότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δεν αποδεικνύονταν η μείωση του ενοικίου κατά 40%. Ή ήταν διαφορετικό ποσοστό, μικρότερο, ή δεν αποδεικνύονταν. Εδώ άλλοι ακροατές μας λένε πως ενώ δεν δουλεύουν τα καταστήματά τους είναι κλειστά, παρόλα αυτά οι φορολογικές τους υποχρεώσεις συνεχίζουν και τρέχουν. Δηλαδή λέει δεν επιτρέπεται να δουλεύουμε, αλλά επιτρέπεται να συνεχίζουμε να φορολογούμαστε. Όχι όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι για αυτό το λόγο υπήρχε η βοήθεια μέσω της ρευστότητας όλων αυτών για να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεων τους. Ρωτάει ένας φίλος τώρα αν θα βγούμε στις αγορές σύντομα στις αρχές του έτους, εκμεταλλευόμενοι και τα χαμηλά επιτόκια που έχουμε, κύριε Υπουργέ. Ποτέ δεν προεξοφλεί ένας υπουργός οικονομικών, ούτε προαναγγέλει το πότε θα βγει η χώρα στις αγορές. Έχουμε αποδείξει ότι βγαίνουμε συστηματικά με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού, που τελικά αυτό είναι υποφελία της ελληνικής κοινωνίας για να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.